Λοιπόν, τρίτο και τελευταίο ημέρο της εκπομπής. Να πω λίγο για να μείνουμε για τη διαιτησία. Όντως, χαμηλότερες κατηγορίες, το έχουμε δει και εμείς πολύ καλά αυτό, Νίκο, κατ' γάμα εθνική, κατ' τρίτη εθνική, και γίνεται η σφαγή του Δράμαλη. Και μιλάμε, τους φάζουν χωρίς αναισθητικό. Εκείνα τις σφαγές δηλαδή. Πάντως, να αναφέρω ένα γεγονός τώρα που έγινε σήμερα. Αν μπορεί να πει κανείς ότι είναι έτσι λίγο μια οπτασία μέσα στη μεγάλη τη θολούρα που έχει όλο το ποδόσφαιρο. Αυτό που συνέβη στο μάτς και ντέρμπι του Πας Γιάννα με τον Πανετολικό, έτσι. Δεν το ξέρω. Για πες. Το μάτς ήρθε ισόπαλο και με το ισόπαλο μάτς αυτό έχει βάσιμες ελπίδες ο Πας να ανέβει απευθείας στην Α' Εθνική πάλι. Αλλά τι γίνεται, ισοφάρισε το παιχνίδι από κακή εφαρμογή του fair play, δηλαδή μη εφαρμογή. Ναι. Αντί να επαναφέρουν την μπάλα οι παίκτες του Πας Γιάννα, παίξαν το παιχνίδι κανονικά, βάζει γκολ ο παίκτης, ο σέντρεφόρ του Πας, και μετά βγαίνει ο Πανετολικός και διαμαρτύρεται δικαίως γιατί δεν έγινε το fair play. Ναι. Και μετά από τη γενική καταγραφή και από αυτά που διαβάζω και τα σχόλια ενδεχομένως ακόμα και φίλων των Ιωαννίνων, βγάζει ανακοίνωση, βέβαια εκ του ασφαλούς, ο Πας Γιάννα, και λέει ότι όντως αναγνωρίζουμε, ζητάμε συγγνώμη για τη μη εφαρμογή του fair play. Ναι. Και αν γινότανε, θα ζητούσαμε να ξαναγίνει και να επαναληφθεί το παιχνίδι. Και λέω εκ του ασφαλούς, γιατί ακριβώς χρησιμοποιεί αυτή τη φράση. Αν γινότανε και αν μπορούσε να πάρθει τέτοια απόφαση. Συγγνώμη, δηλαδή αυτοί πότε το διαπίστωσαν αυτό το πράγμα, ότι δεν έγινε μία εφαρμογή του fair play? Πήγαν στα Γιάννενα, είδαν το βίντεο και λέει γι' αυτό δεν το λέω, κάναμε να βγάλουμε μια ανακοίνωση. Γι' αυτό λέω εκ του ασφαλούς, επειδή δεν είναι δυνατόν να γίνει επανάληψη του μάτς με βάση τον κανονισμό. Γι' αυτό αναφέρει κιόλας ότι μακάρι να γινότανε. Τέλος πάντων, εγώ απλά το αναφέρω ως έτσι. Δεν ξέρω αν είναι πραγματικό, αν όντως έχει αυτό το νόημα και αυτό το χαρακτήρα η ανακοίνωση. Απλά το αναφέρω ως γεγονός, καθαρά και μόνο. Ωραία. Πάντως, για να κλείσουμε λίγο το θέμα και να προχωρήσουμε και στα υπόλοιπα τα μάτς, όπως είπα και στην αρχή, εγώ θα δώσω συγχαρητήρια στον κύριο Μαρινάκη. Θα δώσω συγχαρητήρια στον κύριο Μαρινάκη για το ήθος που επέδειξε και μας δίδαξε, και πολύ περισσότερο γιατί υπάρχει μια μεγάλη προτροπή των μικρών παιδιών να γαλουχηθούν στην οικογένεια του Ολυμπιακού για να είναι περήφανα και να πηγαίνουν στο σχολείο χαρούμενα την άλλη μέρα, ανεξάρτητα με ποιον τρόπο θα είναι χαρούμενα και πώς θα έχουν κερδίσει τα προηγούμενα μάτς. Και κλείνοντας, αυτό το μεγάλο μπράβο που θα πω στον κύριο Μαρινάκη, θα πω μεγάλο μπράβο για το ήθος που επέδειξε κατά πρώτον όταν έσφαζε τον κύριο Δαλούκα στη δεύτερη αγωνιστική, όπως είδαμε και στο μάτς. Ωραία. Κατά δεύτερον, κατά της Ελλάδος. Ακριβώς, και κατά εγκλήματα κατά της Ελλάδος. Κατά δεύτερον, όταν μπούκαρε στο πρώτο μάτς στα αποδυτήρια στο ΆΚΑ, στο Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, και έβριζε θεούς και δαίμονες, και μετά τα γύρισε πάλι πίσω ότι εγώ δεν μίλησα καθόλου με τον κύριο Κάκο τότε, και πάλι έδειξε τη μαγιά του εκεί. Κατά τρίτη μαγιά του κυρίου Μαρινάκη, όταν ανέβαζε, μόνο στρατό δεν ανέβαζε εδώ πάνω, όταν όλη η Ελλάδα είναι σε αυτή την κρίση και όταν όλη η Ελλάδα δυσανασχετεί, επέδειξε επίσης μεγάλη μαγιά για να ανεβάσει τόσο μεγάλο κόσμο από αστυνομία, από ομάδα Δέλτα και όλα τόσα που ο κόσμος τα ξέρει. Το ελικόπτερο. Επίσης να του πω κατά μεγάλο μπράβο για την επίσης μαγιά που επέδειξε όταν παραμονές του αγώνα με τον Αστέρα Τρίπολης βγάζει προς τα έξω ότι πάει να κινηθεί να πάρει το Φορτούνι και τον Τεγκρά. Όταν παραμονές του αγώνα με τον Ολυμπιακό Βόλου δίνει δανεικό τον Νέμεθ. Όταν δίνει τον παραμονές του αγώνα με τον Πανιώνα με τον Παναθηναϊκό. Και μετά το μάτς δίνει συγχαρητήρια στο Μήτρογλου. Και όταν παραπονέσει το αγώνα με τον Άρη, πάει και βγάζει μπροστά έξω ότι αγόρασε το Χαβίτο. Ωραία. Επίσης, για αυτό το λόγο θα του πω μπράβο. Και για το τελευταίο λόγο θα του πω μπράβο όταν κάθεται και βλέπει τις κροτίδες που σκάνε δίπλα από τους ποδοσφαιριστές. Και οι ποδοσφαιριστές ευγνωσμένης αξίας, αειδιασμένοι, δηλώνουν ότι θέλουν να φύγουν. Αυτός γελάει αδιάφορα και υπερηφανεύεται. Μπράβο κύριε Μαρινάκη, γιατί είστε και πρόεδρος Super League. Γι' αυτό και μόνο. Ναι, συμφωνώ σε αυτά που λες, σε όλα έχεις δίκιο. Αλλά σου ξαναλέω εγώ ότι προσωπικά την Παρασκευή, από αυτούς που ψήφισαν αρκετοί το Μαρινάκη, δεν θα ήθελα να δω
μια αλλαγή στάσης. Ξέρεις τι γίνεται. Στηρίζω την πρόταση Μαφής. Ξέρεις τι γίνεται όμως. Το πίστεψες, το στήριξες, άστο να πάει μέχρι τέλος. Ξέρεις τι γίνεται όμως. Μπορεί, αυτή τη στιγμή επίσης τέσσερις μεγάλες ομάδες, και μιλάω για την ΑΕΚ, τον Παναθηναϊκό, τον ΠΑΟΚ και τον Άρη, να δηλώνουν ότι θα στηρίξουν αυτή την πρόταση Μαφής. Αλλά μην ξεχνάει κανείς ότι στο καράβι του κύριος Μαρινάκης έχει άλλες τόσες ομάδες. Σωστά. Εντάξει. Μιλάμε για πόσες άλλες 10 ομάδες που είναι στο καράβι του. Όχι, και δεν ξέρουμε. Αν όχι 18. Αν όχι 18. Άρα δεν σημαίνει κάτι η πρόταση Μομφής, και δεν σου λέω εγώ ότι δεν έχει κάποιο δικαίωμα να την αλλάξει. Αλλά δεν ξέρω αν θα είναι το αποτέλεσμα και αν θα είναι αυτό που όλοι θέλουν να είναι. Για μένα, το έχω ξαναπεί πάρα πολλές φορές, όπως για τους διαιτητές είχα πει σε προηγούμενες εκπομπές, δεν κατάλαβα. Δύο μήνες τον αφήνω εκτός και τον επαναφέρω, ας πούμε. Π.χ. ο Σπάθας έλειψε 4 μήνες, ξαναγύρισε. Ναι, έναν ίκανο. Κατά το δοκούν στο ψυγείο. Τι το ξαναφέρνετε δηλαδή. Στο ψυγείο, λέει, ναι. Για ξεκούραση. Μα είναι οι ίδιοι και οι ίδιοι και οι ίδιοι που κάνουν τα ίδια εγκλήματα, φεύγουν και ξανάρχονται. Μα πλέον μιλάμε για ανικανότητα, για επικίνδυνους ανθρώπους. Ο Καλόπουλος, ο ένας, ο δεν κάνουν οι άνθρωποι, είναι ανίκανοι. Δηλαδή θα κάτσεις τώρα 2 μήνες, έτσι, και θα ξαναγυρίσεις του χρόνου και θα είναι πολύ καλός. Τι θα είναι, μωρέ, καλός είναι τώρα αυτοί. Πόσες φορές τον έχουν παραπέμψει. Έπρεπε να υπάρχει, σε παρεμπέψαμε 3 φορές, 4, τέλος. Διαγραφή. Για να κλείσουμε πάλι το θέμα. Πάνε να σχολήσουν, πάνε κάνε κάτι άλλο, ρε παιδί. Οι λύσεις σε όλα αυτά τα προβλήματα και στη βία και σε όλα αυτά που γίνονται και στις κακές διαιτησίες είναι απλές. Όπως λέει και ένας φίλος, και η Μπαρτσελόνα στην Ελλάδα να έρθει με 20 βαθμούς πίσω. Ακριβώς. Νομίζω ότι οι λύσεις είναι απλές. Δίκιο έχει. Και έχουν να κάνουν και με τις ποινές, τις βαριές ποινές, και με τους χούλιγκαν, και με τις συλλήψεις. Και με τα επεισόδια που να μην έχουν εφέσιμο χαρακτήρα, που ποτέ δεν εφαρμόζονται, και το κυριότερο, κόψε τις επιχορηγήσεις ως πολιτείες στις ομάδες. Έλα τώρα, Νίκο. Γιατί δεν τις κόβεις. Έλα, Νίκο. Κόψε τις επιχορηγήσεις που αυτή τη στιγμή στον ΟΠΑΠ στοιχίζει 65 εκατομμύρια για τις ομάδες. Για ποιο λόγο δεν τις κόβεις επιχορηγήσεις. Να δεις πώς θα σφάζονται και πώς θα μάχονται για το ποιος θα πάρει το πρωτάθλημα και ποιος θα πάρει τα αποτελέσματα. Αυτά ωραία. Θα γίνονται, συγγνώμη, επιχορηγήσεις και τα ξαναδείς στο μεγαλύτερο μέρος, το έχει ο Ολυμπιακός με την ΕΡΤ και ο Παναθηναϊκός με Κοσμοτέ και ΟΤΕ τόσα χρόνια. Αυτές οι δύο είναι, έχουν δηλαδή, τη μεγαλύτερη καρύδα του λέοντος. Τα πράγματα είναι απλά. Γι' αυτό ήθελα να διαχωρίσω και πριν την θέση μας εδώ από τους δημοσιογράφους, γιατί δεν βγαίνει κανένας να τα πει. Εντάξει. Γι' αυτό το λόγο ακριβώς. Και στο φινάλε. Ρίξε ένα πρόστιμο και στα άρθρα τότε που αναφέρθηκες και εσύ και στις προηγούμενες εκπομπές περί του ΠΑΟΚ και περί των ομάδων και περί του μάτς του κυπέλου εδώ. Γιατί πολλοί κάνουν τους καμπόσους με τα άρθρα που γράφουν και με τις τηλεθεάσεις και με τις εκπομπές που κάνουν. Απλά ο κόσμος ενδεχομένως δεν τα ξέρει και τις χειροκροτούν κατά πρώτον. Και κατά δεύτερον, ρίξε κάτι προστήματα με τα πρωτοσέλιδα που βγαίνουν από τις οπαδικές εφημερίδες. Έχουμε 7 οπαδικές εφημερίδες και δεν σου βάζω τη Θεσσαλονίκη. 7 οπαδικές, πουθενά στην Ευρώπη δεν υπάρχει. Γενικά αυτό. Η Ελλάδα δεν είναι για τόσες πολλές οπαδικές. Τώρα, τόσες πολλές εφημερίδες, αθλητικές μάλλον, έχουν κάποια κράτη, ας πούμε το Ιράν, έχουν κάποιες χώρες που είναι, δεν ξέρω, πίσω ή μπροστά από μας. Δεν ξέρω τώρα κατά πόσο, έχω μπερδευτεί κι εγώ. Στο κατά πόσο μπροστά ή πίσω βρίσκονται αυτές τις χώρες σε ανάπτυξη από εμάς. Και σε νοοτροπία. Και δεν είναι μόνο τα πρωτοσέλιδα από τα οποία έχει ιδέα. Είναι και οι δηλώσεις αυτές περί φούστας, μπλούζας, του Σισε και να φύγει αν δεν θέλει. Και από κάτω ο δημοσιογράφος, αν δει κανείς το βίντεο, κάθεται και χαζογελάει, αντί να κάθεται και να κάνει ερωτήσεις στο Μαρινάκι. Τι είναι αυτά τα πράγματα. Προσβάλλουν την νοημοσύνη του απλού φιλάθλου, δηλαδή. Γι' αυτό ακριβώς λέω. Ο μόνος πάντως πρέπει να το πούμε, και πριν πάμε στις κάρτες, που διασώθηκε ήταν ο Βαλβέρδε. Ούτε ο Βαλβέρδε διασώθηκε. Για μένα ούτε αυτός διασώθηκε. Εντάξει, όταν βγαίνει και δηλώνει και λέει ότι δεν είδα τις φάσεις και δεν ξέρω αν είναι και που δεν στέκομαι στη διαιτησία, για ποιο λόγο βγαίνει απ' έξω, δεν κατάλαβα. Διασώθηκε στο μόνο το ότι είπε, στο ότι αυτά τα πράγματα είναι απαράδεκτα που γίνονται. Και αυτό που έγινε ήταν απαράδεκτο. Όχι ότι μπήκανε 5-10. Πιο πολύ με εξόριξε το ότι μπήκανε 5-10. Που είναι για να πανηγυρίσουν, παρά το ότι τις φάσεις από τον πάγκο μπορεί να μην τις δεις, ρε Νίκο, εντάξει. Βγαίνει ο Πάντελιτς και κάνει δηλώσεις σε εφημερίδες της Σερβίας και λέει: Είμαι περήφανος που προστατεύσαμε τους παίκτες του Παναθηναϊκού. Δηλαδή, τι είναι αυτά τα πράγματα. Και γιατί δεν του καλεί ένα εισαγγελέα να γυρίσει και να του ρίξει τα αυτιά. Δεν κατάλαβα δηλαδή. Πάμε λίγο να δούμε τις κάρτες, να γυρίσουμε και λίγο στο αγωνιστικό. Τέλος πάντων, ναι, ας προχωρήσουμε γιατί είχαμε και οι υπόλοιποι αγωνιστικοί και εντάξει, δεν πρέπει να αδικήσουμε και τις υπόλοιπες ομάδες. Λοιπόν, Αστέρας Τρίπολης Κέρκυρα 0-2. Καβάλα Πασαραϊκός 0-0. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 2-1. Την Κυριακή Ολυμπιακός Βόλου Ηρακλής 1-1. Ατρόμητος Άρης 0-0. ΑΕΚ Πανιώνιος 1-1. Σκόντα Ξάνθη Λάρισα 1-1. Το ΠΑΟΚ είναι εντάξει. Το ΠΑΟΚ Εργοτέλης είπαμε δεν διεξήχθη λόγω του αυριανού παιχνιδιού
στην Μόσχα. Κάποια εμβόλεμη Τετάρτη θα μπει και αυτό. Ολυμπιακός 60, δεύτερος Παναθηναϊκός με 50. Τρίτος παραμείνει που έχουμε ένα παιχνίδι λιγότερο με 34 μαζί με την ΑΕΚ. Στους 32 η Καβάλα μαζί με τον Ολυμπιακό Βόλου. Στην 7η θέση ο Εργοτέλης με ένα παιχνίδι λιγότερο με 31 βαθμούς. Στην 8η η Κέρκυρα μόνη της με 30. Στην 9η ο Άρης με 29. 10η θέση βρίσκεται ο Ηρακλής μαζί με τη Σκόντα Ξάνθη. Στην 12η ο Ατρόμητος με 27, ο Πανιώνιος με 25. Και στις τρεις τελευταίες, ο Πανιώνιος που ανέβηκε αρκετά από τις τελευταίες θέσεις που ήταν, αρκετά τέλος πάντων. Αστέρας Τρίπλος με 22, Λάρισα 19 και Πανσεραϊκός 17. Πριν προχωρήσουμε στην επόμενη γνωστική στην κάρτα, να σταθώ λίγο στο γεγονός που έλαβε χώρα εδώ τώρα πριν ξεκινήσει η εκπομπή, το απόγευμα, με την απόλυση από την πλευρά του κυρίου Μπέου του Τσιόλη, έτσι. Ναι. Του πιο επιτυχημένου Έλληνα προπονητή αυτή τη στιγμή. Και νομίζω ότι ο Ολυμπιακός Βόλος στον κύριο Τσιόλη οφείλει αυτή τη θέση που βρίσκεται εδώ. Και ο οποίος απολύθη. Και μάλιστα και βγήκε και μια ανακοίνωση στην πλευρά της ομάδας του Βόλου με ένα πολύ ειρωνικό ύφος. Εντάξει. Ωραία. Δεν μου κάνει εντύπωση ο Ολυμπιακός Βόλος από έκτος να καταλήξει 13ο-14ο. Το παρασκήνιο βέβαια της λήξης αυτής της συνεργασίας έχει να κάνει με κάποιες χειροδικίες εκεί πέρα του κυρίου Μπέου σε παίχτες του Ολυμπιακού Βόλου. Σε παίχτη μάλλον του Ολυμπιακού Βόλου. Ναι, σε παίχτη, ναι. Έτσι. Ο οποίος βέβαια βγήκε και αυτός μετά. Αμφιβάλλω αν την έγραψε αυτός βέβαια την ανακοίνωση και δήλωσε ότι δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Και δεν χειροδίκησε πάνω μου ο κύριος Μπέος. Αλλά στο φινάλε, για να συνδεθώ πάλι με τα προηγούμενα, τέτοιο πρωτάθλημα, τέτοιοι άνθρωποι, τέτοιοι φίλαθλοι είμαστε και τέτοιους παράγοντες έχουμε. Ναι, πολύ απλό. Εντάξει, αυτό είναι γνωστό εδώ και χρόνια. Η ώρα είναι λάθος. Να διορθώσουμε λίγο τις ώρες εκεί των παιχνιδιών. Να ξεκινήσουμε από ο Ηρακλής με τη Σκόντα Ξάνθη, είναι στις 5 και 4. Η Κέρκυρα με τον Ολυμπιακό Βόλου είναι 5 και 4 και όχι 7.30. Mm-hmm. 7.30 είναι το Παναθηναϊκό όμως. Ναι, Παναθηναϊκός με τον Ατρόμητο είναι στις 7.30. Αυτές έχει να κάνουν η αγωνιστική του Σαββάτου. Και προχωράμε την επόμενη μέρα. Λάρισα Άρης, το μάτς είναι στις 3. Πανσεραϊκός Αστέρας Τρίπολης είναι επίσης στις 3 και όχι στις 5 και 4. Εργοτέλης ΑΕΚ, μιλάμε πάντα για την Κυριακή, είναι στις 5 και 4 και όχι στις 7.30. ΠΑΟΚ Καβάλα είναι στις 5 και 4 και κλείνει το πρόγραμμα της αγωνιστικής με το Πανιώνιος Ολυμπιακός στις 7.30. Δεν αναβλήθη. Και δεν αναβλήθη. Αυτό έτσι για... δεν ξέρω, θα γίνει κανονικά. Ναι. Στην κάρτα των πρώτων σκόρερ, ο Σισε παραμένει πρώτος με 18 γκολ. Ακολουθούν ο Νοάτσης Καβάλας με 10, όπως και ο Μυραλάς του Ολυμπιακού, επίσης με 10 γκολ. Μιας και βλέπω τώρα το όνομα Μυραλάς και έχω ένα κενό και δεν το ψεξα στη μνήμη μου, εννοώ. Έχω ένα κενό στη μνήμη, δεν το ψεξα για του λόγου του αληθές. Ο Μυραλάς όταν έβαλε γκολ και έβγαλε τη φανέλα, κυτρινίστηκε. Πήρε κίτρινη κάρτα. Στο μάτς δεν ξέρω βέβαια αν το είδες, αλλά εκτός ότι δεν έδειξε replay η καθόλου αντικειμενική κρατική τηλεόραση, δεν ξέρω, τιμωρήθηκε. Έχω μια επιφύλαξη. Αν κάποιος φίλος έχει πληροφορία, ας μας στείλει, μας ενημερώσει και εμάς. Ιδάλλως θα το ξέρω να το. Νομίζω πρέπει να τιμωρηθεί. Εγώ νομίζω ότι δεν τιμωρήθηκε. Τότε γιατί δηλώθηκε στο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ και δεν αγωνίστηκε. Ναι, δεν ξέρω, γι' αυτό σου λέω. Κρατάω μια επιφύλαξη. Μπορεί να κάνω λάθος. Και... δηλώθηκε στο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ και την 26η αγωνιστική ότι δεν θα αγωνιστεί λόγω καρτών. Και θα το δω και θα το δω. Δεν ξέρω. Λογικά, ναι, κανονικά πρέπει να τιμωρηθεί, ναι, γιατί όχι, βγάζει τη φανέλα. Έχει δεχτεί κίτρινη γιατί έχει δηλωθεί στο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ. Απλά σε όλη την καλή απόδοση του διαιτητικού τρίου, απλά λέω μήπως πήγε και αυτό έτσι στα άχαστα. Να κάνω μια ερώτηση. Στο πρώτο παιχνίδι, ο Παναθηναϊκός είχε κερδίσει με αμφισβητούμενο πέναλτι τον Ολυμπιακό, ή ήταν καθαρό? Θυμάμαι την αλήθεια. Θυμάμαι ότι διαμαρτυρήθηκε ο Ολυμπιακός. Εντάξει, υπήρχαν διαμαρτυρίες του Ολυμπιακού, ναι. Είχε κερδίσει ο Παναθηναϊκός με ένα πέναλτι 2-1. Ναι. Και υπήρχε διαμαρτυρία ότι δεν υπήρχε πέναλτι. Mm-hmm. Ότι ήταν ανύπαρκτο. Ήταν κατά ένα έγκλημα κατά της Ελλάδος και αυτό πάλι, δεν θυμάμαι. Mm? Ήταν κατά ένα έγκλημα κατά της Ελλάδος και αυτό πάλι. Όχι, λέω. Επειδή υπήρχε διαμαρτυρία του Ολυμπιακού τότε ότι το πέναλτι δεν υπήρχε, ήταν ανύπαρκτο. Ναι, ναι, ναι.